Για τη συμμετοχή του Ερυθρού Σταυρού Ξάνθη σε κάθε εκδήλωση του Δήμου κάνει λόγο η πρόεδρος Χαρικλία Μαργαριτοπούλου, τονίζοντας ότι σε κάθε εκδήλωση υπήρξε υγειονομική κάλυψη από τους Σαμαρίτες του Συλλόγου. Τα περιστατικά άγγιξαν τα 29 και 8 από αυτά διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης κατά τη διάρκεια της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης την Κυριακή. Ήταν παρόν ο Ερυθρός Σταυρός με τους Σαμαρίτες τους και πήγαν όλα καλά. Σε κάθε εκδήλωση υπήρχε υγειονομική κάλυψη. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της παρέλασης συμβαίνουν πολλά. Είχαμε 29 περιπτώσεις, 8 από αυτές διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Είχαμε ένα σταθμό πρώτων βοηθειών που βέβαια δεν υπάρχουν ελλείψεις από μέρος μας, αλλά υπάρχουν ίσως από μέρος του Δήμου, ότι πρέπει κάποιος ο χώρος να είναι καλύτερα διαμορφωμένος. Είχαμε δικό μας γιατρό, τον κύριο Πετρίδη, που είναι και μέλος του Συμβουλίου, και όλους τους Σαμαρίτες Ξάνθης που ήταν παρόντες. Και πέρασε και αυτή η χρονιά. Ας ευχηθούμε του χρόνου πάλι να είμαστε καλά, να ξαναγιορτάσουμε. Ο κόσμος κλέντησε, γυρνάμε στην πραγματικότητα. Ευχόμαστε σε όλους καλή Σαρακοστή. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για τις γιορτές της νεολαίας που θα γίνουν το Μάιο. Έναν μαραθώνιο που δεν ξέρουμε ακόμη την ακριβή ημερομηνία που ξεκινήσαμε πέρσι και που θα επαναλάβουμε φέτος. Γιατί συνεργαζόμαστε με τους ράνες και δεν θέλουμε να συμπίπτουν πολύ συχνά, να υπάρχει ένα διάστημα μεταξύ των αγώνων. Και βέβαια γιορτές της παλιάς πόλης. Εμείς ετοιμάζουμε νέα σειρά με τους Σαμαρίτες, συλλέγουμε εδώ, όπως είπα, τρόφιμα καθημερινά και ρούχα φέρνουν πολλές φορές και για τους συμπολίτες μας. Έχουμε τα προγράμματα που γίνεται σε μαθήματα πρώτων βοηθειών και σε πολίτες, βιοτεχνίες, σε εργοστάσια κτλ. Που παίρνουν αυτό το ISO, ένα πιστοποιητικό ότι μπορούν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης. Έχουμε επισκεφθεί το ψυχολογικό κέντρο και πολλά άλλα πράγματα που κάνουμε. Έχουμε ακόμη καιρό για να κάνουμε πολλά και αυτή τη χρονιά όπως κάθε χρόνο. Ωστόσο, έκκληση γίνεται και από τον Ερυθρό Σταυρό στους Ξανθιώτες για την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες της περιοχής.